Η ανακοχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 το πρωί και μέσα στην ημέρα θα γίνει και απελευθέρωση των πρώτων 13 ομήρων, καθώς για πρώτη φορά γίνεται κατάπαυση του πυρός έπειτα από 49 ημέρες ανελαίου του πολέμου. Η συμφωνία με τη μεσολάβηση του Κατάρ προβλέπει τη δυνατότητα ανανέωσης μόλις παρέλθει το τετραήμερο της ανακοχής, το οποίο είχε οριστεί αρχικά. Με το πρώτο φως, χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στα χωριά τους. Βλέπουμε την εκεχηρία ως έναν τρόπο να αναπνεύσουμε μετά από πολλές ημέρες ταλαιπωρίες για εμάς τους πολίτες της Γάζας. Είμαι από την πόλη της Γάζας και εκτοπίστηκα στη Ράφα. Ελπίζω ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ σε ολόκληρη την λωρίδα της Γάζας για να δω τον γκρεμισμένο σπίτι μου και ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Ωστόσο, το Ισραήλ προειδοποιεί ότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Προς το λαό της Γάζας, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους είναι προσωρινή. Η βόρεια περιοχή στη λωρίδα της Γάζας είναι μια επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη και απαγορεύεται η μετακίνηση εκεί. Η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία ανακοχής, βλέποντας το πρώτο βήμα προς μια πιο διαρκή αποκλιμάκωση της βίας. Ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής του ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, κάλεσε η ανακοχή να μην είναι απλά μια παύση, αλλά να γίνει προσπάθεια να σημάνει το τέλος του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.